εικόνα πραότητος εγκρατείαν. 17 Δεκεμβρίου σήμερα και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Τριών εν καμίνο παιδων, προστατών του πυροσβεστικού σώματος. Το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε δοξολογία και ακολούθησε μια μικρή γιορτή για τους πυροσβέστες που όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Για εμάς, τους υπαλλήλους του πυροσβεστικού σώματος, η 17η Δεκεμβρίου αποτελεί σύμβολο της εκούσιας, συνεχούς και αγόκιστης δέσμευσής μας απέναντι στον Έλληνα πολίτη και στην κοινωνία. Είναι η μέρα εκείνη που κατά τη θρησκευτική παράδοση οι τρεις παιδες Εγκαμίνο, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ αρνήθηκαν να προσκυνήσουν σύμφωνα με τα ήθη των ιδωλολατρών τη χρυσή εικόνα του βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, παρότι είχαν την υποχρέωση να το πράξουν λόγω των αξιωμάτων που κατήχαν στη δημόσια διοίκηση της Βαβυλώνας. Η ακλόνητη πίστη τους στο Θεό τους φύλαξε από την πύρινη λέλαπα και βγήκαν από το καμίνι υγιείς και ακέραιοι. Οι Άγιοι προστάτες μας, με τη στάση ζωής τους, αποτελούν ένα διαχρονικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος, σηματοδοτώντας τη βαθιά χριστιανική πίστη, τη γενεοψυχία, την τόλμη και αποφασιστικότητα, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη για τον άνθρωπο και τη διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Είναι αρετές που οφείλουμε να επιδεικνύουμε και εμείς, ιδιαίτερα σήμερα που η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών αποτελούν κοινωνικό αγαθό και ατομικό δικαίωμα που η πολιτεία και ειδικότερα η πυροσβεστική υπηρεσία οφείλει να διασφαλίζει. Σήμερα γιορτάζει το πυροσβεστικό σώμα. Σήμερα τιμούμε τους προστάτες μας, τους τρεις παιδες εν καμίνο, που μας προστάτεψαν και φέτος, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, να είμαστε υγιείς και να είμαστε στα σπίτια μας με τους δικούς μας. Εύχομαι στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος χρόνια πολλά, υγεία σε αυτούς και στους δικούς τους και σε όλο τον κόσμο.